σημερινή μας δράση όσον αφορά το ακτιβιστικό κομμάτι του The Body Shop Cyprus είναι να βάλουμε φωγές σε συνεργασία με την υπηρεσία θύρας για τα ανθρωποπούγια αλλά και για τα θουνδιά. Εδώ βλέπουμε τη διαδικασία τοποθέτησης φωγιάς από την υπηρεσία θύρας. Τέτοιες δράσεις συμβαίνουν συχνά στο The Body Shop. Ελπίζουμε κάθε μήνα να σας έχουμε μαζί μας, γιατί κάθε μήνα έχουμε και μια διαφορετική δραστηριότητα. Μείνετε συντονισμένοι στα κοινωνικά δίκτυα του The Body Shop Cyprus, σε Facebook, Instagram και YouTube για περισσότερες πληροφορίες. Μαζί μας ο κύριος Χάρης Χατζηστηλής, λειτουργός της υπηρεσίας θύρας, θα μας πει κάποιες περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις φωγές για ανθρωπούγια. Ναι. Ναι, η υπηρεσία μας εδώ και σχεδόν 30 χρόνια εφαρμόζει αυτήν την τακτική για το βιολογικό έλεγχο του πληθυσμού των τροχουγών. Έχουμε εγκαταστήσει περισσότερες από 500 φωλιές στην Κύπρο. Όπως κάναμε σήμερα εγώ, θέσαμε μια φωλιά ανθρωπούλια. Είναι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές, με χαρουπιές, αμυγδαλιές, φρούτα τα οποία είναι ευάλωτα στα τροχτικά. Τα ανθρωπούλια, όπως είναι γνωστό, καταναλώνουμε από 2 μέχρι 3.000 τροχτικά το χρόνο, οπότε μπορείτε να αντιλαμβάνεστε το πόσο ωφέλιμα είναι για η φύση. Αυτό το κάνουν από μόνας τους, το βιολογικό τους κύκλων, οπότε απαλλαγόμαστε εμείς τα τροχτικά χωρίς τη χρήση δηλητηρίων, δολωμάτων, διάφορες σκευασμάτων που είναι δηλαδή στο περιβάλλον, στα άλλα πουλιά, στα κατοικίδια, στον άνθρωπο, και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη μείωση των τροχτικών. Έχουμε έναν δίκτυο από φωλιές σε όλη την Κύπρο, από παράλια μέχρι το Τρόδος, διάφορα είδη βιοτόπων, τις οποίες ελέγχουμε κάθε χρόνο, την περίοδο της αναπαρογής, δαχτυλώνουμε τους νοσούς. Τα τελευταία χρόνια έχουμε, φαίνεται ότι άρχισαν αρκετοί συμπολίτες μας να αντιλαμβάνονται το πόσο ωφέλιμα είναι τα ανθρωπούλια και έχουμε ιδιαίτερη ζήτηση για φωλιές από όλες τις κοινότητες. Οπότε βλέπω ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια. Παρακαλούμε τον κόσμο να σέβεται τις φωλιές, να μην τις ενοχλεί, να μην τις πειράζει, ιδιαίτερα την περίοδο της αναπαρογής. Δεν χρειάζεται κανένα να δει τι είναι μέσα, δεν αφορά κανέναν, είναι κάτι το οποίο παρακολουθούμε εμείς. Εμείς ευχαριστούμε, ιδιαίτερα ευχαριστούμε. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας να έχουμε συνεργάτες οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται και προσπαθούν και αυτοί να μας βοηθήσουν το έργο μας. Μακάρι να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία για επόμενα χρόνια και να προκύψουν και άλλοι συνεργάτες.